σε αυτό το πρωτάθλημα μέσα στη Νέα Φιλαδέλφεια. Πάντως οι οπαδοί της ζητάνε μεταγραφές. Σας ανησυχεί ότι δεν έχει κάνει ακόμα τη μεγάλη μεταγραφή? Όχι. Γιατί? Και αυτοί οι παίχτες που είναι, νομίζω ότι μπορούν να ανταποκριθούν. Μπορούν. Στους στόχους και τις επιθυμίες που έχει ο οπαδός της ΑΕΚ, το ότι δεν έχει γίνει ακόμα η μεγάλη μεταγραφή, σας ανησυχεί? Προσωπικά πιστεύω ότι η ΑΕΚ χρειάζεται έναν παίχτη μπροστά και έναν παίχτη στο κέντρο, Κουμανταδόρο, για μένα. Χλωμάτα βλέπω, ούτε έκπληξη βλέπω, τίποτα. Η ομάδα πάει καλά, εντάξει, δεν είχα ένα πρόβλημα. Γιατί, εντάξει, χρειαζόταν κάποια μεταγραφή, αλλά καλά πάει. Στη δεύτερη θέση βαθμολογία είναι. Και πώς είναι στη δεύτερη, πώς είναι ο Ολυμπιακός πρώτος? Καλά πάει η ομάδα, εντάξει. Με μεταγραφή μπορεί να γίνει, αλλά πιστεύω ότι ο Ηρακλής γιατί είχε χωρίσει να κάνει μεταγραφή. Έχουμε πολύ καλή ομάδα ήδη με τα υπάρχοντα παιδιά, πιστεύουμε σε αυτά. Και πιστεύουμε ότι στο τέλος ο σκοπός ο αρχικός μας θα εκπληρωθεί. Σας ανησυχεί ότι δεν έχει κάνει ακόμα την μεγάλη μεταγραφή? Δεν με ανησυχεί, έχουμε πολύ καλούς παίκτες. Πιστεύω όμως ότι μέχρι τη λήξη θα γίνουν μια-δύο μεταγραφές ουσίες. Πιστεύω ότι ο κ. Μελισσανίδης και γενικά η διοίκηση ξέρουν τι θα κάνουν. Άλλωστε έχουμε ντέρμπι και ο Ολυμπιακός ξέρει πολύ καλά που είναι. Σήμερα 17 Ιανουαρίου ξεκινάει ουσιαστικά η νέα χρονιά για τις ποδοσφαιρικές ομάδες. Με πρωτοβουλία της ΠΑΕ ΑΕΚ, λίγο πριν ξεκινήσει ο αγώνας ΑΕΚ Ηρακλή για την 15η αγωνιστική του επαγγελματικού πρωταθλήματος, μια κίτρινη Φεράρι έκανε την εμφάνισή της στο γήπεδο της ΑΕΚ με μανεκέν ντυμένα Άγιους Βασίλειδες που μοίρασαν δώρα στους κίτρινο-μαύρους οπαδούς. Διανύουμε μεταγραφική περίοδο και η ΑΕΚ δεν έχει κάνει ακόμα την έκπληξη. Ως οπαδό της ΑΕΚ, σας ανησυχεί? Όχι, δεν με ανησυχεί, αλλά όταν ακούω κάτι νούμερα, ας πούμε, όπως διάβασα τουλάχιστον για τον Αγαθοκλέους που πέφτουνε, είναι υπερβολικά πράγματα αυτά. Δηλαδή, νομίζω ότι είναι σκάνδαλο και για έναν απλό εργαζόμενο σε αυτή τη χώρα. Σαλονικιός πόντιος ΑΕΚτής όμως, εδώ με τον Ηρακλή σήμερα παίζει ο Σωτήρης Κωνσταντινίδης και ο Μιχάλης Κωνσταντίνου. Δύο μεταγραφικοί στόχοι της ΑΕΚ, τουλάχιστον επιθυμία της ΑΕΚ αυτοί οι παίκτες. Τι βλέπετε, τι διαισθάνεστε? Ναι, εγώ πιστεύω και μακάρι να γίνει αυτό. Να έρθουν και οι δύο μαζί πακέτο όμως. Όχι ο ένας και οι δύο, είναι πολύ μεγάλοι παίκτες. Ο Δόνης περνάει. Γυρίζει πολύ δυνατά, ο Νικολαίδης σκοράρει. 1-0 για την ΑΕΚ στο 26ο λεπτό. Αυτό το πλασέ του Νικολαίδη από απόσταση αναπνοής. Το 13ο γκολ του Νικολαίδη στο πρωτάθλημα από το γύρισμα του Δόνη. Μπατίστα. Σαβεύσκι για τον Λάκη, ευκαιρία της ΑΕΚ. Με τον Λάκη να γυρίζει, για κάνει το 2-0 μέσα σε 2 λεπτά. Ο Βασίλης Λάκης. Ο Λάκης που βγήκε πίσω από τους αμυντικούς του Ηρακλή. Δεν ήταν σε θέση offside, πέρασε και το στο Γιάννη και σκόραρε με το αριστερό. Νικολαίδης έχει γυρίσει αρκετά πίσω. Σηκώνει ωραία για τον Δόνη. Ο Δόνης που ίσως έφυγε από κανονική θέση. Πάντως υποδίθηκε σε θέση offside και σταματάει η φάση του 32. Κασίμπα. Στρώνει για τον Στολτίδη. Εκείνος σηκώνει μέσα στην περιοχή της ΑΕΚ. Ο Ζήκος, ο Κασίμπα. Η πάσα για τον Βελέτζα. Συνεχίζει τη φάση. Ευκαιρία για τον Ηρακλή και κόρνερ από την παρέμβαση του Κοπιτσί. Μπατίστα. Μπαλιά για τον Σαβεύσκι. Σκοπιανός παίκτης ΑΕΚ. Κάνει ένα καταπληκτικό κοντρόλ. Το σούτ το δεξί που επιχείρησε. Κατέληξε out. Ο Λευτέρης Βελέτζα στο κόρνερ για τον Ηρακλή. Κεφαλιά και το γκολ για τον Ηρακλή από το Σέμο. 2-1 στο 43ο λεπτό. Καθώς ο Σέμος έπιασε τον ύπνο την άμυνα της ΑΕΚ και στέλνει την μπάλα στα δίχτυα του Ατματζίδη. 2 λεπτά πριν από το λήξη πρώτου ημιχρόνου. Ο Μάρκος έχει χώρο για σούτ, θα το κάνει. Η μπάλα out. Καλή φάση για την ΑΕΚ στο 45, στη λήξη πρώτου ημιχρόνου. Νικολαίδης για τον Μπατίστα, τον τραβάει ο Κοφίδης. Υπάρχει παράβαση λογικά, την οποία δεν δίνει ο Ηλιάδης. Υπάρχει ένταση στην εξέδρα. Ο Μπατίστα προσπάθησε να συνεχίσει. Δεν υπήρχε ουσιαστικά πλεονέκτημα σε αυτή τη φάση στις καθυστερήσεις του πρώτου ημιχρόνου. Κοπιτσής, η μπάλα στρώνεται στον Καράτσοφ. Ένα σούτ στο δοκάρι, φοβερό σούτ του Σκοπιανού στο 49. Χάγκαν.
για τον Κωνσταντίνου, κοντά το Κωστένογλου. Ωραία ενέργεια του Κωνσταντίνου που στη συνέχεια έπεσε. Η παίκτη του Ηρακλή κατευθύνεται προς τον Ηλιάδη ζητώντας πέναλτι. Η φάση συνεχίστηκε στο 57. Σέμπουε αμέσως το γύρισμα. Νικολαίδης και Σαββέσκι. Σαββέσκι για τον Νικολαίδη. Ωραία πάσα, το σουτ. Out. Μεγάλη ευκαιρία για την ΑΚ και ωραίο σουτ στο 60. Γκρέταρσον. Κωνσταντινίδης για τον Κωνσταντίνου, η παίκτης του Ηρακλή και με τον Χάγκαν απέναντι από τον Ατματζίδη. Ο Χάγκαν θα περάσει τον βαθύλακα Τσάε και θα ισοφαρίσει 2-2 στο 62ο λεπτό με τον Γκανέζο. Ήταν η πάσα του Κωνσταντινίδη για Κωνσταντίνου και Χάγκαν. Τελικά ο Γκανέζος πήρε την πρωτοβουλία, βρέθηκε απέναντι από τον Ατματζίδη και πέτυχε το 4ο γκολ του στο εφετινό πρωτάθλημα, κάνοντας το 2-2 στον Νίκος Γκούμας. Ο Δόνης κρατάει την μπάλα, θα βγάλει μια σέντρα στο δεύτερο δοκάρι. Ο Σέμπου ουσιαστικά έκοψε την μπάλα από το Σαββέσκι εκεί, ενώ έχει πρόβλημα τραυματισμού ο Γκρέταρσον, που πάντως φαίνεται να το ξεπερνάει. Πετάει την μπάλα για το Σαββέσκι, offside που υποδεικνύει ο Γιατσάτσο, σταματάει η φάση και υπάρχουν διαμαρτυρίες από τους οπαδούς της ΑΕΚ στο 23ο λεπτό για την υπόδειξη του επόπτη. Υπάρχει πλέον μια αντίδραση των παικτών, των οπαδών της ΑΕΚ, ενώ υπάρχει υπόδειξη για offside του Κωνσταντίνου. Σταματάει η επίθεση του Ηρακλή. Το 82. Κωστής μπαίνει στην περιοχή, κόβεται από τον Γκρέταρσον και ένα σουτ καταλήγει out από τον Χάγκαν. Ο Μάρκος, η κόντρα και μπαίνει στη φάση ο Γκρέταρσον. Ο Δόνης μέσα στην περιοχή, ευκαιρία για την ΑΕΚ, καθυστερήσει στο αγώνα το σουτ και απόκρουση από τον Στογιάννη. Το 2-2 παραμένει. Γιώργο, ισοπαλία που ισοδυναμεί με νίκη. Δεν ισοδυναμεί με νίκη, ισοπαλία είναι. Εντάξει, είναι πολύ καλό αποτέλεσμα για μας. Θα μας βοηθήσει πολύ στη συνέχεια να ανέβουμε ψυχολογικά. Βάιε, χάθηκαν δύο πολύτιμοι βαθμοί. Δεν μπορώ να πω. Η ΑΕΚ είχε σήμερα χτυπητές αδυναμίες, κυρίως στο κέντρο και την άμυνα. Εσύ ένας κινητήριος μοχλός και παράλληλα διακαείς πόθος της ΑΕΚ και μεταγραφικός στόχος. Έχει φτάσει τίποτα στα αυτιά σου, υπάρχει καμία εξέλιξη? Στα αυτιά μου έχει φτάσει σίγουρα, αλλά από εκεί και πέρα έχει πολλή δουλειά μπροστά ακόμα. Πολύ δρόμο. Γίνεται να λες φανέλα. Δεν θέλω να μιλήσω για αυτό το θέμα. Όπως είπα και πριν, έχει πάρει μεγάλη διάσταση. Δεν είναι θέμα, είπαμε να μιλήσουμε για το παιχνίδι. Έχουμε την αρχή ότι θέλουμε πάντα να κερδίζουμε τους αγώνες. Αλλά ταυτόχρονα πρέπει να είμαστε ρεαλιστές. Είμαστε ευχαριστημένοι με τον βαθμό που πήραμε σήμερα. Αλλά αν δυνατά παίζει Ηρακλής, το κάποιος πρέπει να παίζει και εμάς δυνατά. Να βάλει πόδι, να κάνει τάκλιν. Αυτό έχω παράπονο μόνο. Δεύτερο, εμείς προχωράμε πρωτάθλημα, αλλά τώρα δυσκολεύομαι πάρα πολύ. Να πλησιάζει ο νομίζω και ΠΑΟΚ.